Αγαπημένη μου Σπύρο, σου γράφω και πάλι από τη Σοφίτα, το μόνο μέρος στο λαβύρινθο αυτού του σπιτιού όπου βρίσκω πια ηρεμία. Τώρα τελευταία έχει γίνει σχεδόν μόνιμο το δωμάτιό μου. Είναι αρκετά ευρύχωρη, κουρνιασμένη κάτω από τη στέγη, με λοξό ταβάνι και φεγγίτη, στρογγυλό, σαν φινιστρίνη, έτσι όπως πάντα ονειρευόμουν τον δικό μου χώρο. Την ημέρα τυλούζει ο ήλιος και τη νύχτα βλέπω το φεγγάρι ακριβώς στο κέντρο του φεγγίτη, λες και το παράθυρο αυτό ανοίχθηκε με βάση αστρονομικούς υπολογισμούς. Κοιμάμαι μόνη στο τιβάνι που ξέθαψα από το υπόγειο. Από το παλιό μας σπίτι έστειλα να φέρουν τη βιβλιοθηκούλα, μια πολυθρόνα και την ντουλάπα που είχαμε στην κρεβατοκάμαρα. Έχω ανεβάσει εδώ τα ρούχα μου, λίγα βιβλία και τη μικρή τηλεόραση από το δωμάτιο της Αργυρός. Έτσι κι αλλιώς δεν της κάνει καλό να βλέπει τηλεόραση. Ο γιατρός λέει πως η ακτινοβολία και οι γρήγορες αναλλαγές της εικόνας μπορεί να χειροτερέψουν το πρόβλημά της. Ωστόσο αυτός την αφήνει να παίζει στον υπολογιστή του με τις ώρες, προκειμένου να μην μπλέκεται στα πόδια του. Απορώ ειλικρινά με την αναισθησία του, αν και δεν θα έπρεπε ύστερα από όλα όσα περάσαμε και περνάμε, η κόρη μου και εγώ στα χέρια του. Θεέ μου, πώς γελάστηκα έτσι. Δεν πρόκειται ποτέ να συγχωρέσω στον εαυτό μου το τραγικό αυτό λάθος, την καταδίκη που υπέγραψα με το ίδιο μου το χέρι. Η αλήθεια βέβαια είναι πως δεν του φαίνεται καθόλου. Βλέποντάς τον για πρώτη φορά, έτσι γλυκομήλωτο και γελαστό, όπως δηλαδή παρουσιάζεται σε όλους τους άλλους εκτός από εμάς, νομίζεις πως είναι ανίκανος να βλάψει μυρμήγκι. Κι όμως η ψυχή του είναι μαύρη, το μυαλό του απίστευτα διαστραμμένο. Πίσω από τη μάσκα του υποδειγματικού οικογενειάρχη κρύβεται ένα αληθινό τέρας, θα έλεγα ο ίδιος ο διάβολος, αν πίστευα σε αυτά. Είμαι πια σχεδόν βέβαια ότι πρόκειται για διχασμένη προσωπικότητα και έχω αρχίσει να φοβάμαι για τη ζωή μου και τη ζωή της κόρης μου. Ευτυχώς που είσαι μακριά και δεν κινδυνεύεις από αυτόν, ούτε βλέπεις τα μαρτύρια που τραβάμε η Αργυρό και εγώ. Χτες η μικρή έπαθε πάλι κρίση. Αυτός έγινε θηρίο και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει και φυσικά τα έβαλε μαζί μου επειδή λέει δεν φροντίζω να παίρνει τα φάρμακά της στην ώρα τους. Πού να μάθαινε κιόλας πως το ένα φάρμακο δεν της το δίνω καθόλου. Το κακόμοιρο δεν αντέχω να το βλέπω έτσι αποβλακωμένο από τα ηρεμιστικά. Άλλωστε αυτό το φάρμακο στην ουσία δεν της κάνει τίποτα, το είπε και ο γιατρός. Της το έγραψε μόνο και μόνο για να πάψει αυτός να τον πρίζει. Είχε μάλιστα το θράσος να πει στον γιατρό ότι δεν ανέχεται την ίδια του την κόρη εξαιτίας του προβλήματός της και αν δεν υπάρξει σύντομα βελτίωση θα τη βάλει σε κλινική. Κόντεψα να αρρωστήσω από τη στενοχώρια μου. Το μόνο που με κρατάει και δεν καταραίω ούτε φεύγω από αυτή την κόλαση είναι η σκέψη πως η Αργυρό με χρειάζεται και εσύ μια μέρα θα γυρίσεις και θα μας σώσεις από αυτόν. Για άλλη μια φορά σε εξορκίζω να καταστρέψεις το γράμμα μου μόλις το διαβάσεις και να μην προσπαθήσεις με κανέναν τρόπο να επικοινωνήσεις μαζί μου. Πρέπει να μείνεις όσο γίνεται πιο μακριά από αυτόν, όσο εγώ είμαι ανήμπορη να τον αντιμετωπίσω. Για να σου στείλω αυτό το γράμμα πρέπει να καταφέρω να βγω από το σπίτι χωρίς να του κινήσω υποψίες. Αλλιώς πάμε χαμένες και εγώ και η μικρή. Αν δεν σου δίνω ούτε διεύθυνση ούτε τηλέφωνο, το κάνω για να σε προστατέψω. Γι' αυτό μην παραπονιέσαι, αγάπη μου, και μην θυμώνεις μαζί μου. Ξέρω ότι θες να μου μιλήσεις, να ακούσεις τη φωνή μου, να μου πεις τα δικά σου νέα. Το ξέρω γιατί και εγώ το θέλω και υποφέρω που δεν μπορώ να σε δω, να σε αγγίξω, να ακούσω έστω και μια σου λέξη. Κάθε μέρα που περνάω μακριά σου, πεθαίνω λιγάκι ακόμα. Δεν μπορώ όμως να σε βάλω σε κίνδυνο. Είσαι τα πάντα για μένα και είμαι σίγουρη ότι με το μυαλό και τις ικανότητές σου θα πας μπροστά, δίχως τη βοήθεια κανενός. Δεν είναι ανάγκη να μου πεις ότι αριστεύεις τη σχολή σου. Ευτυχώς έχω και εγώ τις πηγές μου και μαθαίνω ότι με ενδιαφέρει. Μα και να μην το μάθαινα, πάλι θα το ξέρει η καρδιά μου που ποτέ δεν έφυγε από κοντά σου. Θα σου ξαναγράψω όποτε μπορέσω και όταν έρθει η ώρα να συναντηθούμε, θα σου πω εγώ πού θα μας βρεις. Και τότε ο καθένας μας θα λάβει ό,τι του αξίζει. Εγώ θα πάρω πίσω τα παιδιά μου και τη ζωή μου και αυτός θα πληρώσει επιτέλους για όλα. Και εσύ Σπύρο μου θα είσαι το χέρι της δικαιοσύνης που θα τον τσακίσει με τη βοήθειά μου και τη βοήθεια του Θεού. Να είσαι καλά, να έχεις υπομονή και να περιμένεις το γράμμα μου. Με όλη μου την αγάπη, Α.